Δυστυχώς για τους θεατές που είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες εδώ στις κερκίδες, οι ουρανοί έχουν ανοίξει για τα καλά και δεν φαίνεται να κλείνουν για την ώρα. Παρ' όλα αυτά, οι φύλαθλοι σχεδόν ηρωικά βρίσκονται στις θέσεις τους και δεν πτωούνται καθόλου, κάνοντας μάλιστα με τις φωνές τους ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους. Μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα για το παιχνίδι που, αν μη τι άλλο, ελπίζουμε να τους ανταμείψει σήμερα με ένα πολύ όμορφο θέαμα. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Είμαστε όλοι έτοιμοι για την έναρξη του παιχνιδιού. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Με αυτή την παλιά θέλει να εξακολουθεί ένα σουτ. Το βάλανε. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράσει ενστικτοδός. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράικερ έχουν φοβερό ένστικτο. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Λίγο καλύτερη να ήταν αυτή η παλιά και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τώρα. Αυτές οι παλιές πρέπει να είναι ακριβίας, αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Για όσους το έχασαν, μπήκε ένα γκολ πολύ νωρίς και είναι 1-0. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Στέλνει μακριά. Ξαναδοκιμάζει τη σέντρα. Το ρολόι δείχνει ότι έχουν περάσει 30 λεπτά στο πρώτο μέρος. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Ψάχνει να δει. Θα εξακολουθήσει το σουτ. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναμε ότι θα σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τελικά.
πάει για γκολ. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλο. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες. Ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, προηγήθηκαν και οι οπαδοί τους χαίρονται με την απόδοση της ομάδας. Θα προσπαθήσουν στο δεύτερο μέρος να κρατήσουν την ίδια ένταση στο παιχνίδι τους. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Το 1-0 συνήθως είναι και παγίδα, γιατί είναι αρκετά έθραυστο σκορ και αν επαναπαυθεί σε αυτό η ομάδα μπορεί να την πατήσει. Με τους παίκτες να κλείνονται πίσω αντί να δημιουργούν νέες καταστάσεις. Όμορφες πάσες. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ξεκινάει η κόντρα. Αυτό είναι φάουλ. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκλινγκ του. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Καλή η σκέψη. Λόγισε λάθος την απόσταση. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. Να τι πρέπει να κάνουν στον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Συμφωνώ, Χρήστο. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους
και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Πάει να την περάσει και να η ευκαιρία. Όμως είναι γκολ. Και τώρα αποκτούν έναν αέρα δύο τερμάτια. Αναλάβουν υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε, αλλά και την άνεση χρόνου, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Έτσι δεν είναι. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί, στην πλάγια γραμμή. Προφανώς, κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Τώρα ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Ψάχνει το γκολ. Εδώ ζορίστηκε ο Πορτιέρε. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Κινείται προς τα εμπρός. Αυτό ήταν τέλος. Καταπληκτική απόδοση εδώ. Και ο προπονητής τους θα είναι σίγουρα χαρούμενος. Καθώς οι παίκτες του έκαναν ακριβώς ό,τι του ζητήθηκε και πέτυχαν μια υπέροχη νίκη. Γρήγορα κόλλησα και αυτό είναι συνήθως ευεργετικά για τη συνέχεια του αγώνα. Αυτό συνέβη και εδώ και η ομάδα δεν έχασε έκτοτε καθόλου τον έλεγχο της αναμέτρησης. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα αντανακλά ακριβώς αυτό το πράγμα. Κάπου εδώ τελειώνει η απόψινή κάλυψη. Τις ευχαριστίες μου στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν σχολιαστής. Πλέον δεν έχουμε άλλο χρόνο εδώ. Σε ευχαριστώ. Είναι πάντα απόλαυση να δουλεύω μαζί σου.